στην εκδήλωση που έκανε την εξαιρετική στους εστιατόρες. Είναι ένας, ο πρόεδρος των εστιατόρων στο υπόλοιπο Αττικής, ένας εξαιρετικός φίλος. Και έβγαλε ένα άγχος την προηγούμενη φορά εδώ με τον κύριο Σταϊκούρα. Το είδα και λέω να του δώσουμε σήμερα το λόγο πρώτο να μας πει το θέμα του. Κύριε Δαβερόνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με τον κύριο Υπουργό είμαστε και από τις Κυκλάδες. Εγώ είμαι από την Τίνο, νομίζω είναι από την Άξο ο κύριος Πρόεδρε. Έχουμε συναντηθεί, τα έχουμε πει. Θέματα που αφορούν την εστίαση και δεν τα ακούσαμε σήμερα εδώ, γιατί βλέπω ότι ασχοληθήκατε με το κομμάτι της ασφάλισης. Οπωσδήποτε γνωρίζετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έχω κάνει κάποιες σημειώσεις τώρα εδώ πέρα. Και για να μην σας κουράζω, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος εδώ που θέλει να μιλήσει. Όσον αφορά τις πληρωμές, τις ασφαλιστικές πληρωμές που πρέπει να κάνουμε εμείς και για τη σύνταξή μας, μία πρόταση την οποία θέτω εγώ είναι να μην πέφτουν όλα στο τέλος του μήνα. Θα μπορούσατε κάποια στιγμή, τουλάχιστον στο ασφαλιστικό κομμάτι, να το είχατε πάει, ξέρω εγώ, στις 15 του μηνός. Να μην μας παίρνουν και τα φορολογικά και οι ασφαλιστικές φορές και όλα αυτά που πρέπει να πληρώσουμε. Ένα άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί συνέχεια αλλάζετε τα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό. Δηλαδή, ήσασταν υπουργός το 2013. Το 2015 άλλαξε η κυβέρνηση, μπήκε κάποιος άλλος. Τώρα έρχεστε εσείς. Το 2023 ξαγίνουν εκλογές, θεωρώ ότι πάλι θα αλλάξουν όλα αυτά. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει, όπως και στην πάγια θέση του σωματείου μας είναι σταθερό φορολογικό σύστημα δεκαετίας, τουλάχιστον και στα ασφαλιστικά θα πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή μια σταθερότητα, να μην γίνεται αυτή η αλλαγή η συνεχόμενη. Και ένα τρίτο που θέλω να σας πω για να μην σας κουράσω, αφορά τις επιτροπές που υπάρχουν στον ΕΦΚΑ, οι επιτροπές του ΕΦΚΑ που συμμετέχουν και οι εστιατόρες και οι συνάδελφοι επαγγελματίες. Αυτές έχουν υποβαθμιστεί. Όλα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις, που και αυτό είναι ένα θέμα και καλό είναι να το συζητήσουμε κάποια στιγμή από κοντά, πηγαίνουν στα δικαστήρια. Θα έπρεπε, κατά την προσωπική μας άποψη, να πηγαίνουν πάλι στις επιτροπές του ΙΚΑ, πάλι στις επιτροπές του ΕΦΚΑ δηλαδή. Όχι, στα δικαστήρια. Το ακούσαμε όλοι, στα δικαστήρια πηγαίνουν. Δηλαδή το 1500 πηγαίνει στα δικαστήρια. Καλό θα είναι να επανέλθουν στις επιτροπές στις οποίες συμμετέχουμε κι εμείς, για να μπορούν να περάνουν και οι απόψεις δικές μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εκπροσώπηση. Πάνε συνάδελφοι στα δικαστήρια. Τις περισσότερες φορές είτε έχουν δίκιο είτε έχουν άδικο, θα τιμωρηθούν. Αυτό σας το λέω, κύριε Υπουργέ, και μην νομίζετε ότι κάποιοι πολίτες γλιτώνουν, υπάρχει θέμα πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να επανέλθει πάλι στις επιτροπές του ΕΦΚΑ για να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς μια συμμετοχή, να έχουμε μια σωστή εκπροσώπηση απέναντι στους επαγγελματίες τους οποίους εκπροσωπούμε. Αυτά θα ήθελα, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Δύσκολα να σου ξαναδώσω πρώτο στο λόγο, γιατί το τράβηξες λίγο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Γιάννη. Πρόεδρε. Κύριε Γαβαλάκη, τόσο σύντομο σας παρακαλώ. Και λίγο πιο σύντομο θα είμαι. Να κάνω λογοπαίγνιο στην αρχή. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, μας αντιγράψατε. Εμείς εδώ κάναμε το επιμελητήριο εδώ και λίγα χρόνια και περάσαμε ψηφιακή εποχή. Χαίρομαι που ήρθε και ο ΕΦΚΑ και έγινε ΕΦΚΑ. Αλλά όντως αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και καταγράφω πολύ γρήγορα μερικά θετικά που νομίζω ότι έχει αξία να τα πούμε. Αυτός ο νόμος πραγματικά αντιλαμβάνεται την εισφοροδοτική ικανότητα των ελεύθερων επαγγελματιών όπως διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να μεταλλάσσεις. Να αλλάζεις τις ασφαλιστικές φορές. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό και όντως έρχεται να απαντήσει στα δύο όντως αποτυχημένα συστήματα εισφορών. Και το θεωρώ πολύ θετικό με σταθερή την εισφορά υγείας. Η αποδέσμευση λοιπόν από το εισόδημα και η ψηφιοποίηση θα την έβαζα πολύ ψηλά. Υπάρχει ένα θέμα που το ξέρετε πολύ καλύτερα από όλους και λέγεται υπογεννητικότητα. Το ανέδειξε και ο πρόεδρος στην αρχή και είναι η σχέση εργαζομένων και συνταξιούχων. Νομίζω ότι εδώ δεν άπτεται αποκλειστικά του δικού Υπουργείου, αλλά σίγουρα εσείς μπορείτε να παρέμβετε προς αυτό, ότι πρέπει η βοήθεια που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει και δίνει να ενισχυθεί για να μπορέσει ακριβώς το σύστημα να στηριχθεί στο μέλλον ακόμα καλύτερα, στηρίζοντας
τη δυνατότητα των ανθρώπων να γεννούν παιδιά για να μπορούμε να δούμε και μετά το 2070. Επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σημαντικό να δούμε τη σκέψη της κυβέρνησης πια και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και άρα και για εμάς, για τις εισφορές των εργοδοτών. Το έθεσε ο Πρόεδρος στην αρχή. Γιατί είναι και εύλογο ότι σήμερα ένας ιδιωτικός υπάλληλος αρχίζει να σκέφτεται αν και αυτός κατά αναλογία θα έχει στο μέλλον ίδιο πλεονέκτημα να διαμορφώνει τη σύνταξή του με τις εισφορές. Οπότε είναι καλό αν μπορέσετε στο τέλος να μοιραστείτε τη σκέψη σας γι' αυτό. Και τέλος, για το πώς βλέπετε τώρα που τακτοποιείτε σε σημαντικό βαθμό τον πρώτο πυλώνα, πώς βλέπετε προοπτικά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την αντιμετώπιση του δεύτερου και τρίτου πυλώνα. Του τρίτου αφορά περισσότερο το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά με τη βοήθεια να δοθούν κίνητρα. Και του δεύτερου με τη θέσπιση πια πιθανώς για τους νέους ασφαλισμένους το δεδομένο επικουρικό, επαγγελματικά ταμεία ή επικουρική ασφάλιση. Νομίζω ότι το πρόσημο είναι σίγουρα θετικό. Το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι όσοι αγωνιστήκαμε εναντίον του νόμου Κατρούγκαλου και δικαιωθήκαμε για όλα αυτά που είχαμε προβλέψει. Νομίζω ότι απαντάτε σε όλα αυτά που είχαμε θέσει και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και ευελπιστούμε στις επόμενες βελτιώσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Κούρτη. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Ο Ανδρέας ο Κούρτης. Καλώς ήρθατε στο επιμελητηριό μας. Είμαι κλεισμένος. Ανδρέας Κούρτης Μάστορας, θα λες. θα τα πούμε μετά αυτά. Είμαι κλεισμένος μέλος του επαγγελματικού επιμελητηρίου από το 2010-11 και μάλιστα πρώτος σε ψήφους. Μία δικαίωσα τον αντιπρόεδρο, είναι ο αντιπρόεδρος πρώτος και μετά η ομάδα Κούρτη Μάλου. Μ' ακούει ο Μάλος πίσω για να μην μας την πει. Κούρτης Μάλος. Ναι. Είμαστε πρώτοι σε ψήφου. Μόλις ήρθαμε στο επιμελητήριο, το επιμελητήριο αυτό λειτουργούσε σαν στη δεκαετία του 1970. Τα τελευταία 10 χρόνια το επιμελητήριο το δικό μας είναι ένα από το πιο σύγχρονο επιμελητήριο της χώρας. Και μάλιστα δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από τα επιμελητήρια της Ευρώπης, όπως του Παρισίου, της Ρώμης και όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα έλεγα, είμαι επαγγελματίας. Αυτή τη στιγμή έχω 150 άτομα στην πλάτη μου. Μόλις μιλάμε για 150 άτομα, μιλάμε για 150 οικογένειες. Κρατήσαμε τις επιχειρήσεις μας μέσα στην κρίση. Όχι ότι βγάζαμε χρήματα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο και μόνο για να μην απολύσουμε και διώξουμε άτομα. Διώχνοντας ένα άτομο είναι σαν να διώχνουμε μία οικογένεια. Ένα απλό πράγμα θα πω για τις εισφορές. Έρχονται πάντοτε σε Πάσχα, Αύγουστος, 15 Αυγούστου και Χριστούγεννα, το οποίο πληρώνουμε τα δώρα, πληρώνουμε διπλές εισφορές και αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν λέω να αφαιρεθούν τα δώρα και εισφορές και όλα αυτά τα πράγματα, να ενσωματωθούν αυτά στους 12 μήνες και να ξέρουμε ότι κάθε μήνα θα είναι τα ίδια. Γιατί έρχονται διπλές εισφορές και ο κόσμος, και οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αυτό. Και αυτό ξέρεις τώρα πώς έγινε η ιστορία των δώρων. Κάποτε στον καιρό της δραχμής, στις γιορτές, αν πάρουμε παραδείγματος χάρη τον καφέ, αν ήταν 50 δραχμές, τον κάναμε 70 δραχμές, δίναμε και τα δώρα και τις εισφορές και όλα αυτά τα πράγματα και αφήναμε τις τιμές στις 70 δραχμές. Αυτό κάναμε κάθε φορά, πήγε στον 90 ο καφές, πήγε στο 110 ή κάποια στιγμή δεν πήγαινε. Και μείνα αυτά. Γι' αυτό λέω πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε. Και να δούμε είναι και αυτό που είπε και ο συνάδελφος με το θέμα δικαστηρίων. Αν μου πείτε ότι ένας επαγγελματίας έχει δικαιωθεί σε ένα δικαστήριο, εγώ θα μου πείτε ναι. Και είναι και το θέμα ωραρίου. Με ένα λόγο, έχουμε πρόστιμα των 500 ή και των 1.000 ευρώ που αν ένας υπάλληλος στην ώρα του βρεθεί 15 λεπτά αργότερα και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι για εισπρακτικούς λόγους θεματικό. Είναι για εισπρακτικούς. Δεν μπορούμε να είμαστε σε ένα κομπιούτερ απάνω, τον αλλάζουμε κάθε στιγμή ότι αν άργησε ένα τέταρτο ή αν αρρώστησε κάποιος ή να κάνω αυτό το πράγμα. Θέλω να το δείτε αυτό το θέμα. Τώρα θα πάμε. Ναι, συγγνώμη. Είναι πρώτη φορά και είναι πρώτη φορά. Δεν μιλάω. Θα πάμε στο δεύτερο θέμα. Είμαι γεννημένος στον Άγιο Ανδρέα της Βόρειο Ήπειρου. Είμαι επικεφαλής της παράταξης ανεξάρτησης σημασία για την Αττική Άσα. Και τα ακούσατε προχτέ. Για το καλό όμως. Η δημοκρατία, η πλατεία στη δημοκρατία γι' αυτό δημιουργήθηκαν για να κατεβαίνουν οι πολίτες να διαμαρτύρονται για τα δίκαια το πράγμα. Για να κατεβαίνουν οι βορειοϋπειρώτες. Για πρώτη φορά στα πεζοδρόμια και στις πλατείες υπάρχει σοβαρό θέμα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι θέμα επιβίωσης. Φύγεται η αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, αμφισβητείται η ελληνικότητα των βορειοϋπειρώτων. Πρέπει, γι' αυτό και το σύνθημά μας προχθές ήταν «Κυριάκο, θυμήσου
ήμασταν μαζί σου. Κυριάκο, θυμίσου την υπόσχεσή σου. Και το ξέρετε καλά, κύριε Υπουργέ, ότι προεκλογικά η κυβέρνησή σας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δώσατε το λόγο ότι στον νόμο Κατρούγκαλο είναι και άδικος και ρατσιστικός και θα τον αλλάξουμε. Να πάω λίγο να γίνω πιο, για να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Ξέρουμε ότι το ασφαλιστικό σύστημα το 2016 χρεοκόπησε. Εσείς το ξέρετε καλά, ανοίξατε τον κουβαρά και είπατε, κύριε, από τις εισφορές που πληρώσατε δεν υπάρχει μία. Δεχτός, ο νόμος Κατρούγκαλος, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο, 437 του 16, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι, και έρχεται και λέτε σε όλους τους Έλληνες, τα ανταποδοτικά τα δικά σας, από 4.500 ένσημα που θα έχετε, θα ήταν στα 500 ευρώ. Στρογγυλά μιλάμε τώρα. Έρχεστε και λέτε, τα κουρεύομαι και δεν θα πάρετε 500 ευρώ, θα πάρετε 250 ευρώ, γιατί το ταμείο και ο κουμπαράς μας δεν υπάρχει μία. Το δέχομαι. Και έρχεται η κυβέρνηση και το κράτος και λέει, θα βγάλουμε σε όλους μία εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και τι λέει ο νόμος αυτός? Ότι γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να ζήσουν με 250 ευρώ, θα ενσωματώσουμε για πρώτη φορά που γίνεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα, ενσωματώνουμε την εθνική σύνταξη με τα ανταποδοτικά των εισφορών που πληρώσαμε. Και λέμε 384 συν 250, περίπου στα 600 ευρώ. Και τι λέει ο νόμος Κατρούγκαλος? Εδώ είναι η αδικία. Και λέει ένας συγγραφέας, βορειοπυρώτης, βραβευμένος συγγραφέας, λέει, μη πείτε σε βορειοπυρώτη το όνομα Κατρούγκαλου, γιατί θα τον πιάσει η καρδιά του. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Λέει, για να πάρετε πλήρης εθνική σύνταξη, πρέπει να είστε μόνιμα στην Ελλάδα. Τα ξέρετε καλά, Υπουργέ, εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ολοκληρώνω. Για να ενημερώσω και λίγο τους συνάδελφους. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Για να πάρετε πλήρη εθνική σύνταξη, πρέπει να έχετε διαμονή στην Ελλάδα 40 χρόνια. Το ξέρουμε ότι οι Βόρειοι Υπηρώτες στην Ελλάδα μπήκαν το 1991. Και τι λέει ο νόμος αυτός? Και μάλιστα γνωρίζει τους βορειοϋπηρώτες και τους τρέχει, γνωρίζει ότι μόνιμοι στην Ελλάδα οι βορειοϋπηρώτες είναι με το δελτίο ταυτότητα ομογενούς που πήραν το 1999 και τους αναγνωρίζεται 20 χρόνια στην Ελλάδα. Αν διαιρέσουμε τώρα το 1 τέταρτο που λέμε, το 384 διά 40 χρόνια είναι στα 9,6 το χρόνο. 9,6 το χρόνο. Επί 20 χρόνια που οι ανθρώποι τους λείπουν είναι κοντά στα 200 ευρώ. Και αν πούμε από τα 384 μειώσουμε τα 200, έρχομαστε στα 184. Συν τα ανταποδοτικά του που θα πάρει ένας άνθρωπος, πείτε μου πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Ανδρέα μου, ναι. Δεν τελειώνει όμως, μα σου είπα τρία λεπτά. Στα 7 σε διακόπτω. Έρχεται ο Κατρούγκαλος και τι λέει? Αυτά τα 384 ευρώ, το ξέρουμε όλοι ότι αυτά είναι από τα που φορολογούμαστε όλοι. Φορολογούμαστε όλοι ίσια. Δεν τα δίνει ο Κατρούγκαλος από τις επιχειρήσεις τις δικές τους, τις δίνει το κράτος. Εμείς οι φορολογούμε. Όλοι μας. Δεν έρχεται να πει στους βορειοϋπηρώτες, επειδή εσείς δεν ήταν 40 χρόνια στην Ελλάδα, δεν θα φορολογήσετε, ξέρω εγώ, με τόσο θα φορολογήσετε λιγότερο. Το πραγμάτως. Αυτό είναι αδικία. Γι' αυτό λέγεται και εθνική σύνταξη. Γι' αυτό δεν λέγεται κρατική σύνταξη. Γι' αυτό λέμε ζήτω το έθνος και δεν λέμε ζήτω το κράτος. Υπηκότητες μπορεί να πάρουμε όσες θέλουμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα μισό, πολύ. Μισό. Ναι, το πιο σημαντικό. Οι υπηκότητες μπορούμε να πάρουμε όσες θέλει. Και επιχούντας της Μελίνας Μερκούρης, στη Μελίνα Μερκούρη έχει τραβηχτεί η ελληνική υπηκότητα. Αλλά η εθνική. Η Μελίνα Μερκούρη δεν ήταν στη Χούντα. Ναι. Άκουσε μετά. Το ξέρω. Αυτό το ξέρω καλό. Όχι. Επιχούντας που εξορίστηκε στο Παρίσι, της τραβήχθηκε η ελληνική υπηκότητα. Αλλά η ελληνική εθνικότητα δεν μένει μία. Και παρακαλώ, έστω και την τελευταία στιγμή, και τον Υπουργό και τον Πρωθυπουργό να το δει αυτό το θέμα. Πιστεύω έγινα κατανοητός. Απόλυτα. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Στα Μπλοχτά όμως κόψατε και το επίδομα των συνταξιών. Φτάνει, Ανδρέα μου, αλλά και εγώ σήμερα ήρθα στα Μπλοχτά και δεν είπα στον κόσμο. Ανδρέα μου, θυμάσαι τον Υπουργό. Είπες τρία λεπτά. Στα 8 το έκανα, Ανδρέα μου. Τέλος πάντων. Σε δικαίωση ο Πρωθυπουργός. Θα τα πούμε και σε καλούμε στην κοπή της πίτας. Θα την κάνουμε στο μαγαζί του Μάστορα. Θα σε έχουμε πρώτο τραπέζι και θέλω στο τέλος να βγούμε και μία φωτογραφία μαζί. Μία φωτογραφία μόνο για να αλλάξει την. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ. Επόμενος, να είναι πιο σύντομος, παρακαλώ, για να μιλήσετε όλοι. Μην το συνεχίσουμε, έτσι είναι παράκληση. Κύριε Κουράση,
Ο κύριος Κουράς, εκτός από μέλος του ΔΣ, είναι στη ΓΕΣΕΒΕ, νομίζω το γνωρίζετε. Μέλος του Προεδρείου. Δεν πιστεύω να ζητήσει μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, γιατί δεν το θέλω. Όχι, όχι. Γνωρίζω να ξεχωρίζω τους υπουργούς και να τους ρωτάω θέματα της αρμοδιότητάς τους. Σας καλωσορίζω, κύριε Υπουργέ, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Μελητηρίου Αθηνών. Και οι ερωτήσεις που θα σας κάνω θα έχουν πολλαπλό χαρακτήρα. Θα εστιαστώ όμως κυρίως στο ασφαλιστικό μας. Με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, τι θα γίνει με τους συναδέλφους οφειλέτες που έχουν κάνει αίτηση υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, αλλά δεν τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα? Και ο λόγος είναι γιατί ο ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα καθαρίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ασφαλιστικές εισφορές, συγγνώμη, των ετών 17 και 18. Αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τώρα. Κάτι διαδικαστικό. Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπεται έκπτωση 2% σε ΦΑΠΑΞ εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης. Στο νόμο Κατρούγκαλο αυτό ήταν 15% και είχε αποδώσει και, και λειτουργούσε. Μήπως ξανασκεφτείτε να το κάνετε πάλι 15% για ΦΑΠΑΞ εξαγορά πλασματικού χρόνου? Άκυρον. Υπήρχε μέχρι χτες. Καλώς. Να δούμε λοιπόν λιγάκι τότε μία αντίφαση και αδικία, η οποία είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Σκοπεύετε να αποκαταστήσετε την εκπροσώπηση της ΓΕΣΕΒΕ και άλλων κοινωνικών εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ? Δηλαδή έχουμε τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του συστήματος και δικαιούχους, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης. Που παλαιότερα ήταν, βεβαίως. Και να υπάρξει ενεργοποίηση και διεύρυνση των παροχών που προβλέπονται στους ειδικούς λογαριασμούς του ΟΑΕ, το λογαριασμό ανεργίας δηλαδή. Όπου σήμερα λοιπόν στο λογαριασμό αυτό χρησιμοποιούνται τα χρήματα για λόγους ουσιαστικά άσχετους για την ύπαρξή του. Και θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση, κύριε Υπουργέ, για μια στρέβλωση γενικότερα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, για τις δαπάνες που γίνονται. Οι συνολικές δαπάνες για συντάξεις ήταν 33,5 δισεκατομμύρια το 2010 και το 2017 ήταν 29,8 δισεκατομμύρια, που σημαίνει 16,5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι 11,2. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Φαίνεται ότι δίνουμε απλόχερα συντάξεις. Βέβαια, μέσα το μεγαλύτερο μέρος των συντάξεων που δίνουν τελευταία χρόνια είναι του δημοσίου. Φαίνεται λοιπόν ότι πληρώνουμε βαρύ το τίμημα των πολλών δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα αυτών που εντάχθηκαν στο δημόσιο δεκαετία του 80. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαφιαδάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να κάνω 2-3 εξειδικευμένες. Να πω τον τίτλο, αν επιτρέψει. Γιάννη, είναι ο πρόεδρος των φροντιστών μέσης εκπαίδευσης, Ομοσπονδίας Φροντιστών μέσης εκπαίδευσης. Θα ήθελα να κάνω 2-3 εξειδικευμένες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς που είμαστε όλοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ, βιώνουμε τον ψηφιακό αναλφαβητισμό. Δηλαδή, για να πάρουμε μια φορολογική ενημερότητα, χρειάζεται να χάσεις 2 μέρες και μερικές φορές, αν δεν θέλει και ο ασφαλιστική ενημερότητα, με συγχωρείτε, και αν δεν θέλει και ο υπάλληλος, μπορεί να μην την πάρεις. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι νομίζω που θα το δείτε με την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και σε άλλες δομές εκπαίδευσης, όπως τα κέντρα διαβίου μάθησης, πολλές φορές το πρόγραμμα διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Διαμορφώνεται, έχει ένα παιδί μια ανάγκη, του βάζεις ένα μάθημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι στον πόντο στον κάθε εργαζόμενο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και θα ήθελα να το δείτε, να δούμε τι είδους ρυθμίσεις θα μπορούμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Γιατί θέλουμε να είμαστε νόμιμοι και πολλές φορές ακόμα και εν αγνία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης μπαίνει ένα μάθημα που δεν είναι εκείνη τη στιγμή δηλωμένο. Κάτι ακόμα που θα ήθελα, υπήρχε παλιότερα το καθεστώς της απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης, όπου μπορούσαμε να δικαιολογήσουμε κάποια μικροέξοδα, κάποιο φοιτητή να κάνει μια επιτήρηση, κάποιον άνθρωπο να κάνει μια μικροδουλειά, που αυτό καταργήθηκε μετά. Νομίζω ότι θα διευκόλυνε πάρα πολύ για μικρά, ξαναλέω, ποσά, για πολύ μικρά ποσά να επανέρχεται. Ένα ακόμα θέμα που θέλω να βάλω είναι το εξής.
Είπατε και σωστά ότι αποδεσμεύεται το ύψος των εισφορών από το εισόδημα του εργαζόμενου. Ναι, από συνδέεται αυτό είπε. Είπατε πολύ σωστά και συμφωνούμε σε αυτό. Απασχολούμε σε επιχειρήσεις μας περιστασιακά για μικρά προγράμματα, κυρίως στην επαγγελματική κατάρτιση, εργαζόμενους που είτε είναι από το δημόσιο τομέα, είτε εργάζονται κάπου αλλού, είτε έχουν ένα μπλοκάκι. Εκεί τι προβλέπετε να γίνει, με ποιο καθεστώς, ας πούμε, θα μπορούμε να κόβουμε μια απόδειξη, ένα μπλοκάκι ή με μια απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης και να έχουμε μικρότερες φορές. Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Παλιότερα υπήρχε ένα ευνοϊκό καθεστώς στην ασφάλιση των συγγενών πρώτου βαθμού στα παιδιά, στις συζύγους κτλ. Αυτό ως προϋπόθεση στο ΙΚΑ τότε ήταν ότι έπρεπε να έχει πλήρη ασφάλιση κάποιος. Ότι δεν μπορούσε να ασφαλίσει με 5 ώρες την ημέρα το παιδί σου ή τη γυναίκα σου. Τότε είχαμε και καλύτερες ασφαλιστικές φορές. Αργότερα δεν έχουμε, οι φορές είναι ίδιες, αλλά έμεινε ότι δεν μπορείς να ασφαλίσεις πρώτου βαθμού συγγενή παρά μόνο με πλήρη ασφάλιση. Και πέφτουν και τεράστια πρόστιμα στο ΙΚΑ. Έχουμε πολλούς συναδέλφους που το έχουμε αντιμετωπίσει και νομίζω ότι είναι μια αδικία που πρέπει να αρθεί. Και τέλος ήθελα να ρωτήσω αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή για τους εταίρους της ΙΚΕ σε σχέση με την ασφάλισή τους. Λοιπόν, Μαρία Δημητριάδου είναι πρόεδρος των Συλλόγων Ασφαλιστών του ΣΠΑΤΕ και μέλος της ΠΟΑΔ. Μαρία. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Χαίρομαι πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις. Απλά εγώ αυτό που διαπίστωσα σήμερα, Υπουργέ μου, είναι ότι δεν αντιγράφεται μόνο το επιμελητήριο, αλλά αντιγράφεται και την ασφαλιστική σκέψη. Ακριβώς. Είναι κακό. Και καθόλου. Αυτό ήθελα εδώ. Γι' αυτό. Να σας πω ότι ό,τι θέλατε το κάνατε. Ακόμα και αυτό... το δικό σας το κάνω, σας ακολουθώ. Επειδή είχα σχεδιάσει να πω κάποια άλλα, τα διαγράφω τελείως λοιπόν. Πιάνομαι και από την τελευταία πολύ σημαντική φράση να ενισχύσω την ασφαλιστική συνείδηση. Και θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα. Δηλαδή στα επαγγελματικά ταμεία και στο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης και τη διείσδυση του προϊόντος στην ελληνική κοινωνία. Συγγνώμη για το Σαρδάμ. Ήθελα να δω πώς σκέφτεστε, γιατί βλέπω ότι όλο το βάρος έχει πέσει στον πρώτο πυλώνα και είναι φυσικό γιατί έπρεπε αυτό να μπει σε μια σειρά. Απλά όλοι εμείς που ασχολούμαστε στην ασφαλιστική βιομηχανία και νομίζω γνωρίζετε, είμαστε... θεωρούμε επιβεβλημένο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, να αναγνωριστούν τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Παραδείγματος χάρη θα έλεγα ένα πολύ σημαντικό για το μια φορολογική ανισότητα που υπάρχει. Τα εφάπαξ δεν φορολογούνται όταν κάποιο μέλος βγαίνει από το ταμείο και θα πάρει τις εισφορές του. Αν τις πάρει σε μορφή εφάπαξ δεν φορολογείται, ενώ αν επιλέξει να τα πάρει με μορφή σύνταξης περιοδική θα φορολογείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί, όπως επίσης και το ότι πρέπει να υπάρχει το μίνιμουμ των 100 ατόμων για να συμμετέχουν σε ένα ΤΕΑ, το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ενισχύοντας και στον τρίτο πυλώνα, επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δείξει σε όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουν και την γνώση και την τεχνογνωσία, αλλά και την ικανότητα και να διαχειρίζονται και τις επενδύσεις και τη διαχείριση των προγραμμάτων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν ως διαχειριστές. Και το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, που είναι το αίτημα νομίζω πολλών από εμάς που ανήκουμε στον κλάδο, ότι θα πρέπει να υπάρχει όντως μία ανεξάρτητη αρχή για όλο το σύστημα αυτό, που εκεί θα είναι και για τις ασφαλιστικές και για τους διαμεσολαβητές. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μαρία. Τώρα να είστε πιο σύντομοι, κύριε. Ναι, εσείς. Αλλά σύντομος. Θα δω. Ένα λεπτό έχεις. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
Είναι τιμή μας που είσαι εδώ σήμερα. Πραγματικά έχεις κάνει πάρα πολλά με αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Ένα μόνο δεν έχει γίνει. Να επιβραβεύσουμε τις υγιείς, τις σωστές επιχειρήσεις, αυτές που πληρώνουν τις ασφαλιστικές φορές κάθε μήνα. Και νομίζω το αξίζουν γιατί στηρίξανε όλο το σύστημα όλα αυτά τα χρόνια. Είτε απασχολούν μερικές, είτε έχουν μερικές απασχολήσεις, είτε έχουν πλήρεις απασχολήσεις. Και ένα δεύτερο, το είπε και ο Πρόεδρος, αυτό το πραγματικά επίδομα ενεργείας να γίνει επίδομα εργασίας. Δηλαδή, εκεί που το παίρνει ο άνεργος, να το δίνουμε στον εργοδότη, να προσλαμβάνεται ο εργαζόμενος στον εργοδότη και να βάλει και εκείνος τα υπόλοιπα χρήματα. Αυτά ήταν τα καλύτερα, πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι. Κύριε Θεοδωρόπουλε, είναι και στο Δήμο Αθήνας ο Δημήτρης. Καλησπέρα. Να μιλήσω στον ο κύριος Βαρδακώστας, έτσι. Παίρνω παράδειγμα από τον Πρόεδρο και συνεχίζω. Καλώς ήρθατε. Δημήτρης. Καταρχήν, να συνεχίσω κάτι που είπε ο κύριος Βαφιαδάκης και εμείς, σαν κλάδος εκπαιδευτών οδήγησης, έχουμε πρόβλημα με τη δήλωση της εργασίας. Με τους εκπαιδευτές δεν μπορούν να δουλεύουν συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να κυρώσει ένα μάθημα, πρέπει να το ξαναξεδηλώσουμε, να το δηλώσουμε άλλη ώρα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει να απελευθερωθεί λίγο αυτό με το ωράριο εργασίας. Πρέπει να το δείτε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Κάποτε που ανέλαβα εγώ τη σχολή οδηγών από τον πρώην αυτόν που την είχε, έφυγε και τα 5 τελευταία χρόνια, έφυγε από το ΤΣΑ που ήταν τότε, μετά ΟΑΕ και ΕΦΚΑ, και πήγε και δούλεψε σε ένα ταξί με ΙΚΑ για να πάρει τα 5 τελευταία χρόνια μια μεγαλύτερη σύνταξη. Τώρα, η απελευθέρωση των ασφαλιστικών εισφορών που μπορούμε εμείς να πληρώνουμε όσο θέλουμε με αυτές τις κατηγορίες 7, πώς θα γίνεται αναλογιστικά, πώς θα βγαίνει η σύνταξη στο τέλος? Εγώ έχω 20 χρόνια στο ΤΣΑ, 5 χρόνια στον ΟΑΕ και μετά στον ΕΦΚΑ. Τι θα γίνει, με τι κριτήρια θα βγαίνει η σύνταξη? Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, συνταξιούχος, ο οποίος δεν θεμελίωσε δικαίωμα σύνταξης και την έκοψε, παίρνει μειωμένη. Τώρα του δίνεται το δικαίωμα να ξεκινήσει να μπορεί να δουλέψει και με ποιο ποσοστό μείωση στη σύνταξή του? Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνταξιούχοι που είναι στα δικαστήρια για να μπορούν να μην πληρώνουν το 60, νομίζω, ή 70% των εισφορών. Και μία πρόταση να κάνω. Εάν κάποιος επιλέξει για ένα έτος να πληρώσει την κατηγορία την Πέμπτη, μπορεί να προπληρώσει για ένα χρόνο με κάποια έκπτωση? Λοιπόν, να το δείτε αυτό. Ο κύριος Γρέτζελος, σ' άκουσα. Να κλείσουμε εδώ και να απαντήσω στον κύριο. Από τις σχολές οδηγών και εγώ, απλά να συμπληρώσω κάτι για τον κύριο Θοδωρόπουλο εδώ που είπε πριν. Καταρχήν, εμείς απασχολούμε εκπαιδευτές. Το ωράριο δεν είναι σταθερό, γιατί δεν είναι σταθερές και οι ώρες που κάνουν οι μαθητές. Εμείς τι θέλουμε? Να δοθεί δυνατότητα να μπορεί να δουλέψει κάποιος με μπλοκάκι, χωρίς να θεωρείται αποκλειστική σχέση εργασίας. Τώρα, για να δουλέψει κάποιος με μπλοκάκι, πρέπει να κόβει σε 3-4 διαφορετικούς. Να μπορεί να δουλέψει με μπλοκάκι. Και κάτι άλλο για το αν θέλει κάποιος συνταξιούχος να δουλέψει. Είμαστε ο μόνος κλάδος που δεν μπορεί να του παρακρατούν τη σύνταξη και να δουλεύει. Φυσικά αυτό θέλει και μία νομοθέτηση από το Υπουργείο Μεταφορών. Και να πάμε. Ναι, το ξέρω. Κύριε Σιλιάδης, θα το έλεγα. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σχολών Οδηγών. Σας έχω γράψει. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης. Γνωριζόμαστε, κύριε Υπουργέ. Ταλαιπωρημένος ο κλάδος. Κατά τύχη είμαστε σήμερα εδώ, πιστεύω. Μπορούσε να μην είμαστε καν εδώ. Να μας είχαν εξαφανίσει. Είμαστε εδώ. Και νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα και πολύ καλύτερα. Θα μιλήσω για 3 συγκεκριμένα θέματα εξειδικευμένα. Αμέσως. Σε ό,τι αφορά, να πιάσω το τελευταίο που το δείξανε και οι 2 συνάδελφοί μου πριν, για το θέμα αυτό που είπαμε για το ωράριο, όντως έχουμε θέμα. Ακυρώνει ένας μαθητής, πηγαίνει μετά στην επόμενη, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είμαστε χειρότεροι και από τις καφετέριες που έχουν χρόνο να κάνουν μια αναγγελία ο λογιστής τους για την αποχώρηση. Εκεί έχουμε σοβαρό θέμα, πρέπει να το δούμε. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής, ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2019, αυτή την Μεγάλη Παρασκευή που λέμε, ένα μήνα ακριβώς που περάσανε δεκάδες νομοσχέδια τότε ο κύριος Πετρόπουλος και γενικότερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μας έδωσε ένα τυράκι, μας έδωσε ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε. Βέβαια, εμείς δεν τσιμπήσαμε ποτέ σε κάποια τέτοια τυράκια.
Τι έλεγε? Έλεγε για πρώτη φορά για τους εκπαιδευτές να μπορούν να διατηρούν το 70% της σύνταξης και να μπορούν να διατηρούν την απασχόλησή τους πάλι. Βγήκε μια εγκύκλιο από το Υπουργείο. Δεν έχει ποτέ βγει μια διευκρινιστική να ενημερωθούν οι υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε 4 διαφορετικά σημεία και στην Αθήνα και στην επαρχία και τσεκωνόμαστε με τους υπηρεσιακούς του ΕΦΚΑ γιατί δεν είναι ενημερωμένοι. Καταλήγουμε να κάνουμε αιτήσεις, να πηγαίνουμε δηλαδή σε γραφειοκρατία για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Πρέπει λοιπόν να γίνει μία διευκρίνηση από το Υπουργείο, να βγει μία εγκύκλιο διαμέσου του ΕΦΚΑ. Έχω μιλήσει με τον κύριο Παπαχρήστου, τον διευθυντή του ΕΦΚΑ. Θέλουμε ένα σκούντιγμα για να ενημερωθούν όλες οι υπηρεσίες. Να ξέρετε ότι είναι ελλειπή. Πρέπει να κάτσουμε λίγο για να το συζητήσουμε. Ζητάνε οι υπηρεσίες να παραδώσουν. Πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα, σε παρακαλώ. Όμως είπα σε όλους. Δεν θα απαντήσει το τέλος, κύριος Βρούτσης. Θα πω και στους επόμενους. Μην ξαναλέμε ότι είπαν οι προηγούμενοι για να το θυμίσουμε. Δεν το έχουν ξαναπεί. Να σας πω ένα παράδειγμα άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή για να βγει κάποιος σε σύνταξη συνάδελφος, ζητάει ο ΕΦΚΑ να του καταθέσει από τότε που ξεκίνησε, από τότε που γεννήθηκε, δηλαδή 40 χρόνια πριν, όλα τα κταίω των αυτοκινήτων του. Αυτό που γινόταν κάποτε, όπως είπατε, τη δεκαετία του 80 που περιμέναμε στην Αγίου Κωνσταντίνου για να πληρώσουμε και να κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε μια τέτοια ταλαιπωρία, να φυλάς 40 ετών κταίω, να αποδείξεις το αυτονόητο τη στιγμή που καθημερινά κάνουμε εξετάσεις πρακτικές και δείχνουμε το κταίο μας για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν το αυτονόητο να μας κολλάει τις συντάξεις για 1 και 2-3 χρόνια και να μην μπορεί ο κόσμος να βγει σε σύνταξη. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πρέπει να κάνετε πιο γρήγορα όλοι. Στεναχωρώ, αλλά δεν πάει αυτό που κάνουμε. Επαναλαμβάνουμε και λέμε η προηγούμενη ερώτηση. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παράκληση από την πλευρά μου, είτε μέλη της διοικητικής του όχι, να πάρουν ένα από το λόγο για να απαντήσει. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Το τελευταίο διάστημα κάνετε. Λέει ένας αυτό που ο προηγούμενος. Το άκουσε, το έγραψε. Ρώτησα τον Υπουργό πόσες ερωτήσεις έχεις. 6 μου λέει. Άρα ας βοηθήσουμε όλοι και ζητάω συγγνώμη για να τελειώσουμε ποτέ. Γιώργο. Πες το γρήγορα εσύ, ξέρουμε το θέμα σου. Ναι. Κύριος Ζικόπουλος, πρόεδρος των φωτιστήριων ξένων γλωσσών. Κύριε Πλάτζο, δεν σας έκοψα υπουργέ... το λόγο. Δεν το ζητήσατε, έτσι. Ναι. Να πω, φίλε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Και εγώ θεωρώ ότι οι προσπάθειές σας είναι σε πολύ καλό δρόμο. Θα μιλήσω για τον κλάδο μου, όπου εκεί νομίζω, πώς να το πω, σας διαφεύγει κάτι που αφορά και άλλους κλάδους, αλλά ειδικά στον κλάδο μου σας διαφεύγει εντελώς το εξής. Είπατε για μείωση φοροδιαφυγής, μείωση φοροαποφυγής. Πολύ σωστά, σε καλή κατεύθυνση είναι και η κυβέρνηση αυτό καταπολεμάει και ίσως και με τις κάρτες κτλ. Αυτές οι μειώσεις όμως, όπως και είπατε και για τη μείωση μαύρης εργασίας. Πολύ σωστά το είπατε, συμφωνούμε. Ξέρετε που αφορά. Αφοράν τις νόμιμες επιχειρήσεις. Δεν αφορούν καθόλου μα καθόλου, και αυτό σας διαφεύγει, αυτούς που δεν είναι νόμιμοι, τους παράνομους. Και καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει κάνει τίποτα μα τίποτα για να πατάξει τη μαύρη εργασία, όχι των επιχειρήσεων, τον παράνομο. Είμαστε μαζί. Εμείς έχουμε δώσει... Το 13 έχει ναι. Τη μεγαλύτερη τομή με το 1500 και μου το έχουν βάλει ο Βρούτσης το 1500. Όχι, ναι, αλλά δεν μιλάω γι' αυτό όμως, ακριβώς Υπουργέ μου. Κοίταξε τώρα, εγώ... Διαφωνώ να πω. Περίμενε. Υπουργέ μου, βλέπεις ότι γι' αυτό λέω την παρανόηση. Άκουσε με προσοχή, σωστά. Να συμφωνήσω, αν και διαφωνούμε, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα για νόμιμες. Όμως εγώ μιλάω για τα μαύρα ιδιαίτερα, για παράνομα οικοδιδασκαλία, όπου εκεί δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο, ούτε 1500, ούτε 500. Στις νόμιμες επιχειρήσεις υπάρχει πρόστιμο, αν καθίσει 10 λεπτά παραπάνω.
ο καθηγητής και τον βρείο ελεκτής. Ή αν έρθει 10 λεπτά πριν. Οκ. 500 χιλιάρικα και 10-500 δεν είναι γραμμένος. Εγώ μιλάω για μαύρη εργασία, η οποία είναι εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση, με τα μαύρα ιδιαίτερα, πράγμα και διδασκαλία. Και αυτό σημαίνει οι νόμιμες επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο. Πληρώνουμε εισφορές. Οι άλλοι όχι μόνο δεν έχουν τιμωρίες, παίρνουν και επιδόματα, θα πάρουν και την εθνική σύνταξη, παίρνουν και βοηθήματα. Και εμείς θα κλείσουμε, που απασχολούμε κόσμο. Έχουμε λύσεις. Μην μου πείτε δεν υπάρχει λύση. Εγώ έχω στείλει λύσεις σε όλους. Να σας δώσω. Δεν τη λέω τώρα. Αλλά δεν μιλάω για τα 15, δεν μιλάω για όνειμες επιχειρήσεις. Είναι περισσότερες οι παράνομες, σε εισαγωγικά, επιχειρήσεις που κάνουν στα σπίτια τους, σαν να είναι κέντρα ξενογλωσσών. Πιστέψτε με. Ευχαριστώ. Γιώργο. Να παρακαλέσω γρήγορα. Ο κύριος Χριστόπουλος. Και εσείς λίγο χρόνο, κύριε Χριστόπουλε, να απαντήσει ο Υπουργός. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάτι λέει αυτό. Κάτι λέει. Κάναμε ανταλλαγή. Κάτι λέει. Κάτι μαρτυρεί αυτή η άποψη. Θα ρωτηθεί κανείς, εάν απαντήσω σε μια εργασία που κάναμε στον κόμβο, το Stax Heaven, πριν από 2 μέρες, και πήραμε από 5.000 μέχρι 100.000 το παρελθόν, το χθες και το αύριο. Δηλαδή το 19 με τις φορές και τους φόρους, και το 20 με τις νέες φορές και τους φόρους. Θα απαντήσω με 4 νούμερα, χωρίς να πάω σε πολλές κλάσεις. Με 10.000 η διαφορά είναι 600 ευρώ, το είπε και ο Υπουργός προηγουμένως. Με 15.000 η διαφορά είναι 1.700 ευρώ. Θετικό εννοείται. Μένει στο πορτοφόλι. Μένει στο πορτοφόλι 600 ευρώ. Με 15.000 μένουν 1.700 ευρώ. Και είναι τεκμηριωμένη, θα την καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, θα την καταθέσω, ότι είναι μια εργασία αναλογιστική εδώ, με το νίκη, με το σίγμα. 20.000 μένουν στο πορτοφόλι 2.464, στις 25.000 3.014 και στις 30.000, σταματάω εκεί, Δημήτρη, και στις 30.000 3.727. Αυτός ο πίνακας έχει το εισόδημα, τις ασφαλιστικές φορές, τα καθαρά κέρδη, το φόρο εισοδήματος και τώρα με τις αλλαγές που δεν θα είναι βάση του εισοδήματος. Τα θετικά, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά ο Σωκράτης είπε, Υπουργέ, μπορεί να κάνει κανείς ένα έργο χωρίς να κάνει λάθη. Αλλά αν κάνει κάτι αλάνθαστο, είναι δύσκολο να βρει δικαιοκριτή. Είναι φοβερό αυτό που είπε. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις κάτι που είναι αλάνθος, αλλά το θέμα είναι να βρεις δικαιοκριτή. Και προς την κατεύθυνση αυτή η κοινωνία απέναντι σου θα βρεις δικαιοκριτή, και εδώ σε αυτό το χώρο νομίζω αυτή τη στιγμή δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά η αναγνώριση της αλήθειας. Όμως, επειδή η οικονομία του χρόνου, και ο πρόεδρος θα με μαλώσει, κρατάει το ρολόι, και εδώ ο πρόεδρος ο άλλος, θέλω να σας πω ότι με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, είστε προσκεκλημένος στις 26 Φεβρουαρίου στο αδελφό επιμελητήριο στο ΕΒΕΑ, θα είναι και ο Υπουργός. Εκεί 8 ειδικοί θα αποκωδικοποιήσουμε και το φορολογικό και το ασφαλιστικό και θα δούμε τις επιδράσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις 26 είναι προσκεκλημένοι όλοι εδώ, στις 26, και βεβαίως εσείς σας θέσετε και πρόσκληση. Ο Υπουργός το ξέρει και θα παραστεί. Τον ευχαριστούμε προκαταβολικά. Είναι δύο θέματα, Υπουργέ. Είναι δύο θέματα που μας απασχολούν. Και νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το λύσουμε. Πρόεδρε, δίνεις, και εδώ είναι όλοι οι επαγγελματίες, 6 ευρώ την ημέρα για σύντηση, τη λεγόμενη... πώς τη λέμε, τη λεγόμενη διατακτική σύντηση. 6 ευρώ την ημέρα. Ελεύθερα, λέει ο φορολογικός νόμος, για να πάει στο σούπερ μάρκετ, ένα οτιδήποτε. Αυτό για το χρόνο είναι περίπου 1.600 ευρώ. Έλα όμως που έρχεται ο ΕΦΚΑ και μας απάντησε, που το έχεις, Δημήτρη, ωραία, μας απάντησε ότι αυτό θέλει εισφορές. Και επειδή, κύριε Υπουργέ, πολύ καλά στο άρθρο 38, λέτε ότι το συνολικό υπόδειο κλπ. Επί των φάσεις φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση της κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτης παροχές,
εμείς εδώ σε αυτό το θέμα, για να σταματήσει αυτή η διένεξη, γιατί οι οικειοθελείς παροχές μη μισθολογικού χαρακτήρα είναι εκείνες οι οποίες δίνονται για τη λειτουργική ανάγκη της επιχείρησης, δεν είναι ωφέλεια του επιχειρηματίστη, του εργαζόμενου, δηλαδή το να πάρει το γάλα, να πάρει την τροφή, να πάρει τη στολή, να πάρει. Βάλατε με τη νέα. Τι βάλατε προχθές με το νέο φορολογικό νόμο, τρεις καινούριες εταιρικές κάρτες και όλα αυτά. Αυτά φοβάμαι ότι αν δεν το διευκρινίσετε με τέσσερις λέξεις που προτείνουμε, θα έχουμε γκρίνια κάθε μέρα και θα τρέχουμε στους ελέγχους ότι πάνε και θέλουν εισφορές αυτά τα πράγματα. Είναι άδικο. Θα πνιγεί η φιλοσοφία της αντίληψης ότι κάνουμε αυτά τα μέτρα και για τα αυτοκίνητα, τα μεριπογόνα κλπ. Θα παίρνει ο διευθύντης ο εργαζόμενος και θα τρέχει πίσω ο ελεκτής. Το δεύτερο, αυτό είναι το θέμα. Το άλλο θέμα είναι σε ό,τι αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο νόμος Κατρούγκαλου έκανε το εξής, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών ή εκτός, συνταγματικά και νομικά απαράδεκτο. Πρώτα, κάποιος που ήταν μέλος του ΔΣ, και θα πάω και στις αμοιβές διαχείρισης, ο ΟΕ και ΕΠΕ. Θα πάω και εκεί, πρόεδρε, γιατί εκεί περιμένουμε κάτι καλό. Το τελειώνω. Εδώ λοιπόν έλεγε ότι από τη στιγμή που έχει ασφαλιστεί ιδιότητα, την ιδιότητα του εμπόρου, του επιχειρηματία κλπ. Τώρα έρχεται η λογική και το διατηρείται, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να φορολογούνται με το άρθρο 38 ως μισθωτή. Παίρνει δηλαδή κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά αποκοπή και ξαφνικά ενώ δεν προσλαμβάνεται. Εδώ να έχει τα χαρακτηριστικά του 651 του αστικού κώδικα, δεν είναι εξαρτημένη εργασία, δεν. Είναι ελεύθερος, ελευθεριότητα, του βάζουμε ως μισθωτό να πληρώνει φορές. Δεν αρκεί φορά, αν είναι αυτό που ασχολούμαι και έχει την ασφαλιστέα ιδιότητα με το 220, με το 300 ή οποιαδήποτε τάξη να απελευθερώνεται από αυτό. Είναι ένα θέμα που εμείς ως Ομοσπονδία. Τελειώνω, το κλείνω. Δεν θέλω άλλο τίποτα να προωθήσω. Νομίζω ότι είναι τεκμηρωμένο στο υπόμνημα. Θα σας το δώσουμε, Υπουργέ. Είναι τεκμηρωμένο και πάρα πολύ νομικά κατοχυρωμένο. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστώ. Δημήτρη, εσύ, κύριε Τζαμόπουλε, που δεν είσαι δικηγόρος. Εγώ του έδωσα. Κύριε Χριστόπουλε, δώστε το αυτό, σας παρακαλώ. Ναι. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί, κύριε Υπουργέ. Το υπόμνημα, κύριε Υπουργέ, το υπόμνημα της ΠΟΦΕ θα σας έρθει μπορεί και αύριο. Κύριε Τζαμόπουλος. Εδώ. Πρόεδρος της ΠΟΦΕ. Συγγνώμη. Λάμπο εδώ, δεν βλέπετε, γυαλίζω. Λοιπόν, το υπόμνημα της ΠΟΦΕ θα σας έρθει αύριο. Για να τα γράφουμε όλα αναλυτικά μέσα, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια γενικά στην κυβέρνηση και στην ρώτα που έχει χαράξει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης να βγείτε στο λαό, να έρθετε στους φορείς, να ακούσετε τα πραγματικά προβλήματα της αγοράς. Δεν το είπε ο Κυριάκος, μόνος το είπε πάντως. Είναι γραμμή της κυβέρνησης. Λοιπόν, εμείς εκπροσωπούμε το 97% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αν βάλουμε και τους μισθωτούς που έρχονται να μας πούν τον πόνο τους, να τους εκδώσουμε εισιτήρια, να τους γράψουμε τα παιδιά στο βρεφονηπιακό σταθμό, καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται. Εγώ θα είμαι σύντομος. Θα πω, μέχρι σήμερα κάποια προβληματάκια. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ακόμα η εκαθάριση των εισφορών 17-18 για τις 120 δόσεις. Υπάρχει ένα σοβαρότατο θέμα, κύριε Υπουργέ, η μη δυνατότητα ρύθμισης τρέχουσων οφειλών. Κινδυνεύουν ένας ο οποίος δεν πληρώνει τις φορές, δεν έχει να πληρώσει για τους μισθωτούς του. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ρύθμιση. Του ζητάνε το σύνολο των χρημάτων. Και αν αυτό το πάμε και με την απόφαση που βγάλατε για την αναστολή υποβολής από τη ΔΕΛΤΑ, θα πάει μακριά η βαλίτσα, δεν θα με κόψει ο Πρόεδρος. Αλλά πρέπει να δούμε κάτι, να δίνεται η δυνατότητα έστω σε 12 δόσεις να ρυθμίζονται οι τρέχουσες εισφορές. Όπως επίσης είμαστε σε αναμονή το τι θα γίνει για τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών για το έτος 19. Πότε θα περιμένουμε, το Σεπτέμβριο, για να ρυθμιστούν αυτά? Μετά τις φορολογικές δηλώσεις θα πάμε όπως ήταν το παλιό σύστημα? Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Είδες κάτι ακόμα? Συγγνώμη, Δημήτρη. Όχι, δεν έχω πολλά. Έχω 5 σελίδες ακόμα να πω. Δεν είναι. Τα γυρνάω. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό πρέπει να επιταχυνθεί. ΕΦΚΑ, ΑΤΛΑΣ, ΕΡΓΑΝΗ, ΙΔΙΚΑ με την ΑΔΕ για να έχουμε... να είναι εφικτή η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργικών. Να κάνω μια επισήμανση σε αυτό που είπατε στην ομιλία σας. Δεν εκπίπτουν σε όλους οι ασφαλιστικές εισφορές.
δεν εκπίπτουν σε εταίρους ΕΠΕ και ΙΚΕ. Δεν εκπίπτουν οι ασφαλιστικές εισφορές φορολογικά σε εταίρους ΕΠΕ και ΙΚΕ. Το έχουμε ζητήσει φορολογικά και δεν είναι δικό σας το θέμα, απλώς το λέω ενημερωτικά. Ένα σημαντικό κομμάτι σχετικά με την εκπροσώπηση των φορέων των εργοδοτών και των εργαζομένων στο ΙΕΦΚΑ. Λοιπόν, πρέπει υποφέ, φτάνουν τα ερωτήματα υποφέ, σήμερα, Δημήτρη, πες αυτό, δείξ' το όμως. Θεωρεί ότι πρέπει να προβλεφθεί η αποκατάσταση της αυτοτελούς εκπροσώπησης της ΓΕΣΕΒΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ. Το πάμε. Δεν το πάμε. Το είπαμε πριν. Το είπε ο κύριος Κουράσης. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είχα πάει για... Σε έχω δει, κύριε Καπεντανάκη. Σε έχω δει. Ναι, θα έρθει η ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Κύριε Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου, είναι στην ΕΣΕΑ, είναι στο Ερμπορικό Σύλλογο και επειδή είναι ικανός ρήτορ, σε δύο λεπτά θα τα πει όλα. Σε ακούμε, Νίκο. Είσαι διαβολέας. Καλώς ορίσατε, Υπουργέ, στο επιμελητήριό μας. Να πω καταρχήν ότι ξέρετε και πολύ καλά ότι το ασφαλιστικό ουσιαστικά στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Το ένα είναι το δημογραφικό και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Στο μεν δημογραφικό θα έλεγα ότι εντός εισαγωγικών οι 2.000 ευρώ που δίνουμε στα νεαρά ζευγάρια δεν φτάνει για να λύσουμε το δημογραφικό. Χρειάζονται παραπάνω μέτρα και τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Και ένα δεύτερο στο κομμάτι της ανάπτυξης, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην περιμένουμε τις πολύ μεγάλες επενδύσεις, αυτές θα αργήσουν να έρθουν. Άρα θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι ο τζίρος τελευταία, αν και είναι ελάχιστα αυξημένο σε σχέση με πέρσι, πηγαίνει προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και βάζουμε και νερό στο μήλο αυτών των επιχειρήσεων, που όταν ανοίγουν σε μια περιοχή, κλείνουν άλλες δεκάδες χιλιάδες γύρω μικρομεσαίες που εισφέρουν τον οβολό τους ουσιαστικά στο ασφαλιστικό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, για αυτό που εσείς αναρωτηθήκατε και το σημείωσα. Ναι, θα πάρω σύνταξη. Αναφερόμενος βεβαίως στους νέους ανθρώπους, που εδώ θα πρέπει να πούμε ότι 500.000 βρίσκονται εκτός χώρας, brain drain, πώς θα τους φέρουμε πίσω, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα εισφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά στο ασφαλιστικό αυτής της χώρας. Άρα το ερώτημα είναι πόσο βιώσιμο είναι αυτό το ασφαλιστικό πράγματι που φέρνετε, γιατί το 2016... όταν είχε έρθει αντίστοιχα ο τότε υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, εδώ μας είχε πει ότι και το δικό του ασφαλιστικό που είχε φέρει ότι ήταν βιώσιμο και το είχε πει εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα. Έχει θετικά στοιχεία το ασφαλιστικό. Θα πρέπει εδώ η αποδέσμευση των εισφορών βεβαίως από τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ένα ρηξικέλευθο μέτρο το οποίο εμείς το επιζητούσαμε εδώ και πολλά χρόνια. Έχει και άλλα θετικά μέτρα στην αύξηση των συντάξεων. Δεν το παραγνωρίζουμε αυτό. Εξομαλύνει κάποιες αδικίες του παρελθόντος. Αλλά βεβαίως μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα από τη δική μας πλευρά ως μικρομεσαίοι. Τελειώνω, Πρόεδρε. Τη στιγμή που θα πρέπει να πούμε ότι οι ευέλικτες μορφές ανεργίας ανθούν, είναι πάνω από 50%. Η έρευνα της ΕΣΕ κατέδειξε ότι το εμπόριο, παρότι παραμένει ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, έχει μόνο 8% ευέλικτες μορφές και οι μεγάλες επιχειρήσεις ξεπερνάνε το 20%. Άρα θα πρέπει να το δείτε και από αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της απασχόλησης. Και ένα ακόμα ταμείο ανεργίας. Θα πρέπει να διευρύνουμε τους όρους για να μπορούν να συμπεριλευτούν εδώ πολύ περισσότεροι συνάδελφοι σε μια δύσκολη πράγματι εποχή και μη μισθολογικό κόστος. Μη μισθολογικό κόστος, Υπουργέ. Στην τετραετία. Αλλά τι γίνεται εδώ. Αυτό που αναφέρουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες είναι ότι τους επιβαρύνει περισσότερο το μη μισθολογικό κόστος παρά η φορολογία. Γιατί, θα μου πούνε οι φοροτεχνικοί, πόσες κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουμε. Άρα πληρώνουμε... Μην το κάνεις. Πληρώνουμε... Μην το κάνεις.
41%, γιατί πληρώνουμε 14 μήνες. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλε. Κύριε Χριστόπουλε, 14 μήνες πληρώνουμε. Κάνουμε ένα λάθος. Απλώσαμε τον Τραχανά. Να προσέξουμε, γιατί έτσι δεν κάνουμε κουβέντα. Είναι μην το κάνουμε αυτό όμως. Είναι παράκληση. Λοιπόν, Νίκο, τελείωσες. Και τελειώνω με το. Θα ήθελα πράγματι να ακούσω σε μια μεταμνημονιακή εποχή από τον Υπουργό ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να είναι απόρρια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης. Θα πρέπει να είναι απόρρια μιας συνομιλίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Εμείς το υποστηρίζουμε αυτό, υποστηρίζουμε αυτό που είπε ο Πρόεδρος, 7,51 κατώτατος μισθός, γιατί αυτό ουσιαστικά διαχέεται πού, στην ίδια την αγορά. Άρα δεν μας δεσμεύουν οι θεσμοί, δεν μας δεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το επαναφέρουμε σαν μέτρο. Για να καταλάβετε το λάθος των μεγάλων ομιλιών, οι μισοί από αυτούς που κάνανε ερωτήσεις έχουν φύγει. Και αυτό δηλώνει ότι, θέλω να παρακαλέσω, βλέπετε την άλλη φορά, επιτρέψουμε, φταίω κι εγώ, θα πάρουν το λόγο όλοι όσοι έρθουν και είναι τιμή μας για ένα λεπτό και δεν θα δώσουμε παραπάνω το λόγο. Γιατί αυτό δεν έχει νόημα. Οι μισοί που ρωτήσανε φύγανε. Κύριε Καπετανάκη. Δεν είναι απάντηση αυτή τώρα. Δεν στέκει, θα κάνουμε πολύ πιο ευέλικτες διαδικασίες, γιατί είμαστε επιχειρηματικό επιμελητήριο και ξέρουμε το λόγο. Στις Βρυξέλλες, όσοι έχουν πάει και έχω πάει, μιλάς δύο λεπτά. Ναι. Αυστηρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Λόγω ότι είμαι από τους τελευταίους συνομιλητές, θα συντομεύσουμε και να αποφορτήσουμε και λίγο το κλίμα, το κάνουμε λίγο χαρούμενο. Αν θέλετε, πείτε και την ιδιότητά σας. Συγκεκριμένα στον Υπουργό, έχουμε εστιατόρια. Εστιατόρια. Γνωστά εστιατόρια. Έρχονταν και ο κύριος Κικέρολ, όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα είναι καλύτερα κάπως. Η φύλαξη είναι καλύτερη. Η ασφάλεια είναι λίγο το ασφαλιστικό το θέμα που είπε ο Υπουργός. Επειδή τους υπουργούς συνήθως περιβάλλουν κάποιοι άνθρωποι που αγαπάνε και δεν τους τα λένε όλα, φαίνεται. Εγώ θα του τα πω όλα. Αυτό που είπε για το 1500 ότι το έκανε και το έχει σαν ευχή. Επειδή τον αγαπώ, είμαι φίλος του Μωυσή του Σχορεμένου, από την Τίνο, του Σαργιώτη, που σας γνωρίζει και σας αγαπάει πολύ, σας αγαπούσε. Το γνωρίζετε, το γνωρίζετε. Ας το εκεί που είναι το ναι. Ναι. Μπράβο, την καλώνει. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι μέσα στο χώρο το δικό μας εστίασης, που είναι ένας τεράστιος κλάδος και έχει πολλά προβλήματα, και ξέρετε τι αγώνα κάνουμε. Ένα κατάστημα, μια επιχείρηση που έχει 50 εργαζόμενους και πρέπει να τους πληρώσει όσο να τους ασφαλίσει, ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι νοήμων. Θα πάρει κάποιον ο οποίος δεν θα τον ασφαλίσει. Να πάθει χτύπα, ξέρω κανένα ατύχημα, κάτι και να τον πληρώνει το λιζέ. Άρα λοιπόν, οι πραγματικοί επιχειρηματίες, όπως είπε ο διπλανός ο κύριος, τους ασφαλίζει όλους τους εργαζομένους. Κάποια στιγμή μπορεί κάτι να συμβεί, να πιάσουν οι έλεγχοι που γίνονται κατά κάποιο τρόπο απαράδεκτο. Απαράδεκτο εντελώς, έρχεται το ΙΚΑ μαζί με την εφορία, μαζί με την αστυνομία. Είμαστε γεμάτοι κόσμο και καθίστε όρθιοι. Ήρθε ο Κέσσαρ. Ποιο πόδι θα μας πάρει, το δεξί χέρι, τι θα μας βάλει πρόστιμο. Τρέμουν όλοι τώρα ποιο. Το 1500 που είπατε ότι το είχατε κάνει εσείς. Γιατί? Μην έχουν κανένα ξεχάσει, μην ήρθε κανένας λάθος. Ενώ τώρα τους λέμε, πριν έρθει ο εργαζόμενος πήγαινε στο λογιστή. Έχετε δίκιο, κάπου είχε μια απήχηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή την απήχηση που νομίζετε. Τώρα έχει πάρει άλλο δρόμο. Ένα δρόμο πονηρό που σαν εφοριακός το ξέρετε. Ένα δρόμο να βρίσκουνε, να βυζένουνε κάποιοι άνθρωποι. Και γίνεται αυτό συνέχεια. Δηλαδή με λίγα χρήματα το 1500 γίνεται 1500 και 1000. Να τα λέμε καθαρά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω. Το άλλο θέμα, το ασφαλιστικό, το έχετε κάνει καλά. Σκεφτείτε για αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Κύριε Σκαφκαλέτος. Σε σημείο που θα αδικήσω το θέμα όπως πάντοτε. Έτσι δεν είναι, Πρόεδρε, αδικούμε το θέμα. Θα κάνω μια πολιτική τοποθέτηση και θα δείξω και ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα σε ένα πολύ συγκεκριμένο άρθρο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η πολιτική τοποθέτηση είναι ότι το παρόν νομοσχέδιο, παρά τις αλλαγές, τις αδιαμφισβήτητες αλλαγές, συνεχίζει την πορεία που είχαν αποτελέσει όχι μόνο ο τελευταίος νόμος Κατρούγκαλου, αλλά και τα προηγούμενα νομοσχέδια φορολογικά. Γιατί το λέω αυτό? Για τρεις πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, οι δραστικές μειώσεις
στο ύψος σύνταξης και η κατάργηση της 13ης και της 14ης δεν αναιρούνται. Συνεχίζουν. Τα 67 χρόνια και η εξίσωση αντρών και γυναικών υφίσταται. Η διάσπαση της ενιαίας σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, με το κράτος να εγγυάται μόνο την πρώτη, συνεχίζει και με το παρόν νομικό πλαίσιο. Να μην πω οι σφαγιαστικοί, άλλη κουβέντα, θα πω οι σφαγιαστικοί συντελεστές απομείωσης συνεχίζουν μέχρι και τα 30 χρόνια. Μετά τα 30 αλλάζουν. Άρα λοιπόν στις βασικές παραμέτρους, επιμέρους αλλαγές γίνονται προς Θεού, εδώ είναι το κείμενο, τα συγκρίνει. Στη βασική κατεύθυνση το πράγμα συνεχίζει από εκεί που το άφησε ο νόμος Κατρούγκαλου, από εκεί που το παρέλαβε από τα προηγούμενα νομοσχέδια. Τελείωσα, για να μην με μαλώσει και ο πρόεδρος, με τη γενική τοποθέτηση. Αλλά θέλω να βάλω ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Στο άρθρο 28, αν δεν άλλαξε με τη σημερινή κατάθεση, έτσι, με την χθεσινοβραδινή, που αφορά στην παράγραφο 2 τους επαγγελματίες που ανήκαν στο πρώην ΟΑΕ. Είναι γνωστό και σε εσάς, είναι αναμφισβήτητο. Δηλαδή, έτσι, το βασικό εργαλείο που μειώθηκαν έως και 40% οι συντάξεις των παλιών ασφαλισμένων, ήταν ότι το σύστημα των κλάσεων είχε αναχθεί στο αντίστοιχο ασφαλιστικό εισόδημα από το οποίο προέκυπτε και η τελική σύνταξη. Και με αυτό το εργαλείο είχαμε μείωση των συντάξεων των παλιών των παλιών αυτοαπασχολούμενων στον ΟΑΕ έως και 40%. Και μέχρι το 2016 με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αντίστοιχος υπολογισμός γίνεται και για τα πλασματικά χρόνια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όπως επίσης δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς τις όχι τις διαδοχικές, συγγνώμη κόλλησε το μυαλό μου, είναι και αργά, τις παράλληλες ασφαλιστικές εισφορές που η δικιά μας η γενιά, η δικιά μου και του Προέδρου, που ξεκινήσαμε τις καριέρες μας από τον ιδιωτικό τομέα και παράλληλα επιχειρούσαμε για δεκαετίες, γιατί οι περισσότεροι έτσι το κάναμε, έχουμε πληρώσει χρήματα τα οποία εύκολα κανείς τα κατανοεί. Ευχαριστώ πολύ. Το μόνο που δεν κατανοώ είναι ότι δεν είμαστε ίδια γενιά. Εγώ σε θυμάμαι πάντα μεγαλύτερό μου, Τάσο. Σε θυμάμαι γιατί σε θαύμαζα. Εντάξει. Τελευταίος ομιλητής, ο πρόεδρος των Περιπτεριούχων Ελλάδος, ο αγαπητός μου φίλος ο Θόδωρος ο Μάλιος, που είναι πάντα, να ξέρει, υπουργέ σύντομο, δεν μιλάει ποτέ πάνω από ένα λεπτό, να ξέρει. Είναι παράδοση. Θοδωρή, κλείνουμε με σένα. Όλο χατήρια μου ζητάς και όλος τα κάνω, Κακομοίρης. Εδώ. Ο ακούρευτος. Ναι. Λοιπόν, αγαπητέ Υπουργέ, μάλλον αγαπητέ Πρόεδρε, θα αρχίσω από σένα Πρόεδρε σήμερα. Θα περιλάβω σένα πρώτον. Δεν καταλαβαίνω γιατί το ανταποδοτικό είναι καλύτερο από το αναδιανεμητικό. Πραγματικά, μένω έκπληκτος. Εγώ σε ήξερα για σοσιαλισταρά. Δεν ξέρω πώς μου προέκυψες έτσι. Παλιά ξεπαλιά. Λοιπόν, εμένα πάντως μου ακούγεται εντελώς άδικο και το ανταποδοτικό και πάρα πολύ σκληρό. Θα πει κανείς βέβαια ότι τέτοιο είναι το καπιταλιστικό σύστημα και βέβαια ο αγαπητός υπουργός δεν κρύβει ότι είναι φανατικός οπαδός του και καμαρών κιόλας όπως και οι συναγωνιστές του εκεί, σε αυτό το σύστημα. Τώρα, αγαπητέ Υπουργέ, εάν δεν γίνει πιο δίκαια η φορολόγηση, γενικότερα λέμε, διότι αυτά τα φορολογικά συστήματα θα χρησιμοποιήσουν το κλισέ, το περίφημο, το αριστερό, το αριστερίστικο, όπως θέλεις πες το, ότι οι πλούσιοι οι πλουσιότεροι και οι φτωχοί οι φτωχότεροι σε αυτό το σύστημα που ζούμε, έτσι. Δεν κάνετε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα που καταλαβαίνετε ότι αν δεν φορολογηθούν οι πολυεθνικές, αν δεν οι εφοπλιστές και οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις και δεν μειωθεί η διαφθορά, γιατί ξέρεις που πάνε τα λεφτά, Υπουργέ, και εσύ πολύ καλά, δηλαδή δημόσια έργα, εξοπλισμούς και υγεία.
το μεγάλο φαγοπότη. Δηλαδή, αν δεν σταματήσουν αυτά, πού περιμένετε η φορολογική συνείδηση αλήθεια από τους απλούς εμάς ανθρώπους που προσπαθούμε πάση θυσία να επιβιώσουμε, κάνοντας μπαγαποντιές βέβαια ελληνικού χαρακτήρα. Δεν τίθεται θέμα. Μεταξύ μας μιλάμε. Δεν μας ακούγει κανένας. Κάτι ψωροπρακτικά κρατιούνται και ως εκεί. Καλά, μωρέ. Φύγαν τα κανάλια τώρα. Μείναν οι δικές μας κάμερες μόνο. Λοιπόν. Άλλωστε, αγαπητέ Γιάννη, εμείς εκπροσωπούμε τους μικρομεσαίους. Ο νόμος του Κατρούγκαλου, λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, και υπερθεματίζαμε εδώ πέρα, νομίζω, υπερθεματίζαμε και τους χειροκροτάγαμε, ότι για το 80%, τουλάχιστον 85% λέγατε εσείς, εγώ είμαι λίγο πιο προσεκτικός, το 80% πληρώνουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Βέβαια θα πει κανείς ότι μπορεί να ξεκινήσει, κύριε, από τα 200. Άρα σου ανεβάζω λίγο, οπότε και πάλι καλά. Εδώ ξαναγυρνάμε στο αναδιανεμητικό, οπότε δεν είναι από τίποτα περισσότερα. Άλλωστε τεχνικά δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτά τα πράγματα, θέλω να το ομολογήσω. Τώρα για αυτές τις αναλογιστικές που είπε ο Υπουργός και τις έφερε μπροστά και με διθυραμβικά σχόλια τις έφερε. Καταρχήν, αναλογιστικές βγαίνανε πάντα, έχω την εντύπωση. Τα οικονομικά πανεπιστήμια και οι οικονομολόγοι, φοβεροί και τρομεροί αυτοί τύποι, οι οποίοι έπεσαν στα κεφάλια μας ως κατάρα και ως οι 7 πληγές του Φαράου τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω την αίσθηση, και θα μου το επιτρέψεις Υπουργέ, ότι αυτοί οι τύποι λοιπόν είναι οι γνωστοί πρόθυμοι που βρήθη η χώρα από τέτοιους και συνήθως πέφτουν στα δύσκολα, όταν έχουν δύσκολα οι κυβερνήσεις, να προσφέρουν άλοθη και να μας χορταίνουν με μελέτες. Διότι, αγαπητέ Υπουργέ, και τώρα απευθύνομαι λίγο και στον κύριο Χριστόπουλο, ο οποίος υπερθεμάτισε... Όχι, βέβαια. Πώς, τι. Κλείστε τα θέματα. Καθένας τα λέει ότι να είναι. Τι δουλειά έχει να μιλήσει για τον Χριστό. Μισό λεπτό. Είναι δικαίωμά του όπως και εσένα να πει ό,τι θέλει. Για μένα δικαίωμά. Όχι, δεν μπορεί να μιλήσει για τον κύριο Χριστόπουλο. Λοιπόν, πάμε. Να μιλήσει για τον Υπουργό. Ο κύριο Χριστόπουλο είναι καλεσμένο. Αφορά τον Υπουργό. Έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Όχι, καλά, και εγώ επίση. Και εσύ. Μα και εσύ το κάνει. Λέω λοιπόν ότι, αγαπητέ Υπουργέ, εσεί κυβερνούσατε επί τόσα πολλά χρόνια. Εσεί τη βυθίσατε τη χώρα, εσεί τη φτάσατε και που τη φτάσατε. Με τις ωραίες μελέτες, με όλα αυτά τα ωραία που είχατε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Και κύριε Χριστόπουλε, φορά και σε εσάς αυτό που είπατε. Θοδωρή, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν μπορείς να απαντάς στον κύριο Χριστόπουλο, είμαι σαφής. Κύριε Χριστόπουλο, τοποθετούμε δημόσια. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μην με αναγκάζεις να σου πω τώρα ότι δεν μπορείς να το κάνεις, να σε διακόψω. Επίσης... Ο κύριος Χριστόπουλος, όπως και εσύ, καλά, λέει ό,τι θέλει. Καλά. Και σε αυτά που λες, υπάρχουν πολλοί που διαφωνούν. Δεν κατάλαβα λοιπόν, αγαπητέ Υπουργέ, και θέλω εκεί να κάνεις μια μικρή τοποθέτηση. Ο κρατικός προϋπολογισμός, αν καταλαβαίνω καλά, σύντομα θα σταματήσει να χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό. Πότε, αλήθεια? Γιατί ομολογώ ότι είμαι εξαιρετικά ανήσυχος αν αυτό συμβεί. Αλλά θέλω να σας ακούσω. Τώρα, για αυτό που είπες για τα κανάλια εδώ και για τα 1.300 ευρώ που γίνονται 900 και όλα αυτά, εσείς αποφεύγετε τα 1.300 που κερδίζουμε από τη φορολογία με τα 400 που θα κερδίσουμε τώρα από την... Καλά λέω, θα χάσουμε τώρα από την αύξηση των εισφορών, από τα 170 τόσα στα 200, στην χαμηλή κατηγορία, που είναι 400 ευρώ, κάτι τέτοιο είπες, αν δεν κατάλαβα καλά. Και είπες ότι τα κανάλια δεν το λένε αυτό, μα δεν το λέτε εσείς. Θοδωρή μου, Θοδωρή μου, ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα για τις μαϊμού συντάξεις που είπες, Υπουργέ, ποιος αλήθεια τις έδινε αυτές τις μαϊμού συντάξεις? Μήπως το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και ο εκμαυλισμός των συνειδήσεων γίνονταν των ανθρωπάκιδων, γινόταν εν γνώση σας? Δεν ξέρω καλά. Και αφού είναι τόσο απλά λοιπόν τα πράγματα, γιατί δεν εφαρμόζατε αυτή τη μαγική συνταγή, αφού είναι τόσο απλά τα πράγματα και βρήκατε τώρα με τις αναλογιστικές, με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και όλα τα υπόλοιπα, γιατί αυτή τη μαγική συνταγή δεν την εφαρμόζατε νωρίτερα από το 2010 και δόθε? Το θέμα λοιπόν αφορά... Το σημαντικό, είμαι υπέρ της ανταποδοτικότητας, βεβαίως. Όχι εγώ. Δεν υπάρχει φορέας που δεν είναι υπέρ της ανταπόδοσης. Είναι άλλο πράγμα θες να πεις και δεν θέλω να πάρω αυτό το βάρος. Το ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα της πολιτείας για τους αδυνάμους που δεν μπορούν, ασφαλώς και εννοείται. Το έχω πει δημοσίως αυτό. Και είπα μάλιστα και για το προσφάτως, για τα κόκκινα δάνεια. Αν με ακούς, δεν μπορεί ένας που δεν μπορεί να πληρώσει να τον βγάλει στον δρόμο. Το ίδιο λέω και για τα ταμεία. Μην μπερδεύουμε την ανταπόδοση που πρέπει να υπάρχει, γιατί και παράλογο να μην υπάρχει. Δηλαδή, άλλο να δίνω, να παίρνω. Αυτό δεν έχει να κάνει με το κράτος πρόνοιας. Και
Τέλος να πω, Θοδωρή, μην το κάνεις, γιατί είμαστε φίλοι και το ξέρεις ότι έκανες ψιλογκάφα τώρα με αυτά. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τις θέσεις του Υπουργού, ο Υπουργός λέει τις απόψεις του. Ποτέ δεν είπαμε στον κύριο Κατρούγκαλο εδώ. Θυμίζω ότι έγινε και μεγάλη είδηση με αυτό που έγινε. Του είπαμε, συμφωνούμε. Είπα δημοσίως και εγώ το 80% πληρώνει λιγότερα, αλλά είπα και σήμερα. Το υπόλοιπο περισσεύει όμως, έδινε το 80% των εισφορών. Και είπα, είναι παράλογο. Άρα ποτέ δεν είπαμε επιφημίες για τον νόμο του, εναντίον βγήκαμε αφού βγήκαμε στον δρόμο. Θυμίζω ότι βγήκαμε στον δρόμο με τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Γκρέτζελο, όλα τα μέλη της διοικητικής και είπαμε εναντίον του νόμου. Πότε το είπα τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Στον νόμο Κατρούγκαλο αυτό που λες είναι σωστό, ότι ήταν έτσι, μόνο που το 80% αυτό, και αυτό το είπε το Μελτίο Δημόσια, έδινε το 20% των εισφορών. Ενώ το 20% έδινε τον 80%. Και άρα σκότωνε το πιο υγιές κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Πράγμα που δεν το θέλαμε. Αυτό είχα πει και τότε. Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα που θέλω να απαντήσει. Εγώ, επειδή δεν θέλω να ξαναπάρω το λόγο, ευελπιστώ και το λέω ως υπουργός, ως φίλος, εάν θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν στην Ελλάδα, πρέπει να δεις το μη μισθολογικό κόστος, θα επιμείνω. Γιατί θεωρώ ότι εάν δεν δώσουμε ικανοποιητικούς μισθούς, τότε οι επιστήμονες δεν θα μείνουν στη χώρα. Και αυτό είναι ένα θέμα νομίζω που αφορά όλους. Και η δεύτερη παρατήρηση, πολύ σύντομα, είναι αυτό που είπαν πάρα πολλοί. Δεν με τιμωρείς γιατί ο εργαζόμενος μου δεν έφυγε 6 ώρα και έφυγε 6 και 4. Με τιμωρείς γιατί τον εκμεταλλεύομαι. Αυτό λοιπόν δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα. Έγινε εκμεταλλεύσιμο αυτά τα χρόνια. Και πιθανά να πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχεις το λόγο.